Γεια σας. Γεια σας και καλή εβδομάδα. Αφού Τρίτη είναι σήμερα, αλλά χθες Δευτέρα δεν μπόρεσαμε να τα πούμε. Οπότε σήμερα, Τρίτη 13 Ιούνιου. Λέμε την καλή εβδομάδα. Είμαι ο Δημήτρης Χατζηνικόλας και ακούτε το καθημερινό podcast του Τμήματος Πολιτικών Ειδήσεων του Documento. Γιατί δεν τα είπαμε χθες? Γιατί χθες οι εργαζόμενοι στο Documento είχαμε μία σύσκεψη στα γραφεία της ΣΥΕΑ για το μέλλον της εφημερίδας. Η είδηση, αυτή σας ενδιαφέρει, με αυτή ξεκινάω, είναι ότι το Documento και τα δύο site της εφημερίδας, το documentonews.gr και το κουτί της Πανδώρας, θα συνεχίσουν κανονικά το δρόμο που ξεκίνησαν 6,5 χρόνια πριν τον Οκτώβριο του 2017, για την ακρίβεια. Ο δρόμος αυτός δεν ήταν εύκολος και δεν είναι εύκολος και δεν θα είναι εύκολος από εδώ και στο εξής. Το αντίθετο είναι εξαιρετικά δύσκολος και σε επίπεδο έκδοσης και σε προσωπικό επίπεδο. Ο λόγος είναι ότι η εφημερίδα και οι άνθρωποι της στοχοποιηθήκαμε όσο κανένα άλλο μέσο στη χώρα. Η εφημερίδα παραμένει αποκλεισμένη από κρατική και ιδιωτική διαφήμιση σε μια πολύ δύσκολη οικονομικά συγκυρία. Πλην αλλαχής των εξαιρέσεων, μιλάω για την ιδιωτική διαφήμιση. Και σίγουρα εκτός των μεγάλων διαφημιστικών γραφείων της χώρας που χειρίζονται τα budget των μεγάλων εταιριών, των 20 συγκεκριμένων στο χρηματιστήριο, των πολυεθνικών κτλ. Τα γνωρίζετε. Άλλωστε, αν μιλάμε για τις μεγάλες επιχειρήσεις στην ΙΜΕΔΑΠΗ, οι οποίες είναι και συγκεκριμένες στο χρηματιστήριο, είναι και αυτές οι ιδιοκτησίες της οικονομικής ελίτ της χώρας, η οποία έχει στην ιδιοκτησία της τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία στηρίζουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οπότε, ακολουθώντας την άκρη του νήματος, θα δείτε και γιατί το Documento παραμένει απέναντι και απολύτως αποκλεισμένο από όλη αυτή την κανονικότητα μέσα στα εισαγωγικά στη διαπλεκόμενη χώρα. Κάποιοι θέλουν να τη λένε στην Κολομβία των Βαλκανίων. Και αν δει κανείς τι συμβαίνει τα τελευταία 24 ώρα, με αυτές τις δολοφονίες της Greek Mafia και τις εμπλοκές μεγάλων ονομάτων της οικονομικής ελίτ της χώρας και ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης, όπως ο κ. Αλαφούζος, τότε θα καταλάβετε ακριβώς ότι δεν απέχει και πολύ ο χαρακτηρισμός που σας προείπα. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το Documento επιχειρεί να σταθεί, επιχειρεί να ερευνήσει υποθέσεις, οι οποίες παραμένουν χρόνια στα συρτάρια, επιχειρεί να βγάλει στην επιφάνεια θέματα που παραμένουν επιμελώς κάτω από το χαλί, επιχειρεί να ασκήσει την πρέπουσα κριτική και τον πρέπον έλεγχο στις πολιτικές και οικονομικές ελίτ της χώρας. Και αυτό με πάρα πολύ προσωπικό και επαγγελματικό κόστος. Μην απορείτε λοιπόν, γιατί μερικές φορές μένουμε από καύσιμο. Λοιπόν, ανθρώπινο είναι, οπότε νομίζω καταλάβατε, δεν χρειάζεται να προσθέσω κάτι παραπάνω. Η ουσία και η είδηση είναι ότι θα είμαστε εδώ το επόμενο διάστημα, δεν ξέρω μέχρι πότε, δεν ξέρω πόσο, κανείς δεν ξέρει, αλλά τέλος πάντων θα συνεχίσουμε να τα λέμε. Πάμε και στο αγαπημένο θέμα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, σας χάτους. Έχουν πλάκα εκεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Βάζουν ως πρώτο θέμα τις κατηγορίες μέσα εισαγωγικά της Νέας Δημοκρατίας για το θέμα της Ροδόπης, όπου όλος τυχαίως ανακοινήθηκε θέμα και που ΣΥΡΙΖΑ βγήκε πρώτο κόμμα. Ο μόνος, ο μοναδικός νομός της χώρας που βγήκε πρώτο θέμα. Οπότε, ως εκ του θαύματος, εκεί στοχοπροσιλώνει η Νέα Δημοκρατία, εκεί και όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και έχουν πλάκα διότι το κάνουν πρώτο θέμα στην ατζέντα. Όποιος καλεσμένος και να υπάρχει μιλάει για το συγκεκριμένο θέμα. Κάποια στιγμή στο τέλος της εκπομπής λένε: είδατε, λέει, αυτό επισκιάζει και τα υπόλοιπα και δεν μιλάμε για την οικονομία, για παράδειγμα. Δεν μιλάμε για την υγεία που δύο άνθρωποι, τρεις άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους. Δεν μιλάμε για τα παιδιά τώρα με το στρεπτόκοκο που έχουμε 7 κρούσματα. Και μιλάμε για το θέμα της Ροδόπης. Μα ποιος επιλέγει την ατζέντα? Ποιος επιλέγει και ποιος την επιβάλλει την ατζέντα αυτή? Ποιος σας την επιβάλλει? Λοιπόν, θέλετε να μιλήσουμε για αυτό το θέμα? Λοιπόν, εγώ θα σας πω κάτι πάρα πολύ απλό, έχοντας και το διπλωματικό ρεπορτάζ αρκετά χρόνια στην πλάτη μου. Λοιπόν, αυτά τα θέματα, αν κάποιοι ισχυρίζονται και ειδικά στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει θέμα με το ρόλο του τουρκικού προξενείου στη Θράκη, να το ανοίξουμε αυτό το θέμα μετεκλογικά. Πίσω από τις κλειστές πόρτες, διότι πρόκειται για εθνικό θέμα και δεν το συζητάνε φορά παρτίδα. Να το ανοίξουμε και να συζητήσουμε για το ρόλο του τουρκικού προξενείου στη Δυτική Θράκη. Να συζητήσουμε για το ρόλο πολιτικούς, με εκλεγμένους αυτοδιοικητικούς, με εκλεγμένους περιφερειάρχες, με υποψήφιους βουλευτές, με τα κόμματα που όλα επιδιώκουν τη στήριξη της μουσουλμανικής μειονότητας. Μέρος αυτής αυτοπροσδιορίζεται, κακώς κάκιστα, αλλά αυτοπροσδιορίζεται ως τουρκική. Το ελληνικό κράτος προφανώς και δεν δέχεται κάτι τέτοιο. Έτσι και κανένα κόμμα δεν δέχεται κάτι τέτοιο. Αλλά υπάρχει, είναι μια πραγματικότητα, δεν μπορούμε να κρύψουμε τα μάτια μας απέναντι σε αυτή. Και το ελληνικό κράτος κάνει αυτό που έκανε χρόνια και με το λεγόμενο Μακεδονικό. Παριστάνει τη Στρωθοκάμιλο. Με ευθύνη πάντοτε της Νέας Δημοκρατίας, η οποία είναι η κορυφαία Στρωθοκάμιλο στη χώρα. Διότι αυτό που ενδιαφέρει τη Νέα Δημοκρατία είναι το κομματικό όφελος.
Και για να γλιτώσει το όποιο κομματικό κόστος, χώνει το κεφάλι κάτω στην άμμο της κανονικότητας, παριστάνει τη στροφοκόμηλο και το πρόβλημα διωγγώνεται. Αυτό δεν έκανε με το λεγόμενο μακεδονικό. Έκλεινε τα μάτια τις δεκαετίες ολόκληρες, με αποτέλεσμα το 80% των κρατών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών να γνωρίζουν το κράτος αυτό νέτα σκέτα ως Μακεδονία. Και αν δεν ερχόταν ο ΣΥΡΙΖΑ να βάλει και έναν γεωγραφικό προσδιορισμό, Βόρεια Μακεδονία, θα είχε μείνει, πιστέψτε με, ως Μακεδονία SI. Τα ίδια κάνει και με το θέμα του τουρκικού παράγοντα στην Θράκη, στον Εύρο. Τα ίδια κάνει ακριβώς. Κλείνει τα μάτια. Υπογείως συνεργάζονται όλοι οι υποψηφοί της με την μειονότητα στην περιοχή και με τον τουρκικό προξενείο που έχει και ελέγχει ψηφαλάκια εκεί. Μια χαρά. Και όταν δει ότι χάνει από τον πολιτικό της αντίπαλο, γιατί όσο κέρδιζε δεν την ενδιαφέρει, δεν υπήρχε καμιά στήριξη. Όταν η κυρία Μπακογιάννη, για παράδειγμα, με τη Δημοκρατική Συμμαχία ήταν δεύτερη το 2012 στις εκλογές, δεν υπήρχε καμία στήριξη τότε στην κυρία Μπακογιάννη και ούτε κανένας μίλησε για το ρόλο του τουρκικού προξενείου υπέρ της κυρίας Μπακογιάννη. Τώρα ξαφνικά το σκέφτηκαν, που βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτος στον ομό Ροδόπης. Αλλά θέλετε να μιλήσουμε, να ανοίξουμε ένα τέτοιο θέμα, αφού θέλετε να το ανοίξουμε αυτό το θέμα. Λοιπόν, το σίγουρο είναι ότι κάτι τρέχει με το τουρκικό προξενείο στην Κομωτινή. Και αυτό που τρέχει δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Να θυμίσω ότι αν στη Νέα Δημοκρατία καταγγέλουν εμπλοκή του τουρκικού προξενείου στα πολιτικά δρόμενα της χώρας και ειδικά στα προεκλογικά δρόμενα της χώρας, τότε θα έπρεπε το ΙΠΕΞ, ο κ. Δένδιας, να τον έχει απελάσει τον Τούρκο Πρόεδρο. Ή έστω να έχει ένα διάβημα διαμαρτυρίας. Υπήρχε κάτι και δεν το καταλάβαμε, πέρασε κάτω από τα δημοσιογραφικά μας ραντάρ. Όχι, καμία αντίδραση. Καμία αντίδραση. Αυτά όλα τα υποτίθεται SMS δεν υπήρχαν πριν, δεν τα ήξερε αυτά το Υπουργείο Εξωτερικών. Που καταγγέλει τώρα όψιμα η Νέα Δημοκρατία, δεν τα γνώριζαν. Δεν γνώριζαν ότι το τουρκικό προξενείο επιχειρούσε, όπως λένε για παράδειγμα, να βάλει υποψήφιους, να φυτέψει υποψήφιους στα κόμματα. Δεν το γνώριζαν αυτό. Γιατί δεν αντέδρασαν, γιατί δεν κάνανε τίποτα. Λοιπόν, λέμε, το ραντάρ του ντοκουμέντου φτάνει και στον Εύρο. Έτσι, και συλλαμβάνει άκρως ενδιαφέροντα σήματα. Όπως για παράδειγμα την ανοιχτή πλέον κόντρα του βουλευτή του Πασόκ Κινάλ, του Αχμέτ Ιλχάν, με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, εκλεγμένο με τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Χρήστο Μέτιο. Ο τελευταίος συνέτρωγε προεκλογικά, λένε οι κακές γλώσσες, με τον Τούρκο πρέσβη στην Αθήνα, τον κύριο Τσαγατάη Ερτσιγιές, στην ταβέρνα του Χασάν στις Σάπες. Στο μενού περιλαμβάνονταν και το προεκλογικό περίπτωμα του Αχμέτ Ιλχάν. Βλέπετε, ο Μπαγεφεντή Ιλχάν διατηρεί, λένε πάλι κακές γλώσσες, σχέσεις με γκιουλενιστές που μαζεύονται σε σπίτι στην Κομωτινή, γι' αυτό βρίσκεται εδώ και καιρό σε τροχιά σύγκρουσης με το τουρκικό προξενείο και τις δομές της μειονότητας. Γι' αυτό και με υπόγειο φετφά, όπως γράφει Καθημερινή, παρακαλώ, του προξένου ο Αχμέτ διαγράφηκε από την άτυπη Συμβουλευτική Επιτροπή Μειονότητας ως φιλοχριστιανός και φιλοευρωπαϊστής. Αλλά δεν είναι απλή υπόθεση ο κύριος Αχμέτ Ιλχάν, εκλεγμένος με το Κινάλ τώρα, θυμίζω έτσι, γιατί άκουσα και τον κύριο Ανδρουλάκη να λέει κάτι. Είχε διαταλέσει βουλευτής Ροδόπης κατά την περίοδο 2004-2007 με τη Νέα Δημοκρατία, παρακαλώ. Μεταπήδησε στη Δημοκρατική Συμμαχία της Δώρας Μπακογιάννη, όπου βγήκε δεύτερος στις εκλογές του 2012, αλλά το κόμμα δεν πέρασε το κατόφλι του 3% και δεν εξελέγει. Ενώ εξελέγει και πάλι στις εκλογές το Σεπτέμβριο του 2015 με το ποτάμι αυτή τη φορά. Από την κοινοβουλευτική ομάδα του οποίου αποχώρησε στις 13 Ιανουαρίου 2017, για να φτάσουμε στις εκλογές του 19, όπου εξελέγει εκ νέου με το κίνημα αλλαγής αυτή τη φορά. Όλα τα κόμματα τα πέρασε, εκτός από το ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Αχμέτ Ιλχάν. Δύο φορές τοποθετήθηκε επικεφαλής ψηφοβολητίου σε εκλογές με λίστα, στις εκλογές του Ιουνίου του 2012, στο ψηφοδέλτιο της Δημάρ, με αν ψήγα μην άφηνε τη Δημάρ, και στις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015, στο ψηφοδέλτιο του Ποταμιού. Πολυπράγμονο ο κ. Ιλχάν, ακόμα όμως πιο πολυπράγμονο ο Περιφερειάρχης Νέας Δημοκρατίας στον Εύρο. Έχει πραγματικά αξία να διερευνηθεί το ενδεχόμενο να εμπεριέχει ψήγματα αληθείας σε σύμπλευση του Περιφερειάρχη με τον Τούρκο πρόξενο, με στόχο το βουλευτή του Κινάλ. Αυτό που δεν αμφισβητείται είναι ότι ούκο λίγοι περιφερειακοί του σύμβολοι, έτσι, στον Εύρο, του Περιφερειάρχη Εύρου, περιφερειακοί σύμβουλοι, ούκο λίγοι είναι σκληροπυρηνικοί του προξενείου, συνεπώς θα έχει ενδιαφέρον να μάθουμε ποια μειονότητα υποστηρίζουν και αυτοί στην περιοχή. Όπως και δύο δήμαρχοι, οι οποίοι είχαν σχέσεις στο παρελθόν με τη Νέα Δημοκρατία. Οι δήμαρχοι Ιάσμου και Μίκης, ο κύριος Οντέρ Μουμίν και ο κύριος Ντελί Χουσέιν Ριτβάν. Ο θείος του οποίου, του τελευταίου, του κύριου Ριτβάν, ο Ντελί Χουσέιν Ιουσούφ, ήταν πάντα δίπλα στον Κυριάκο Μητσοτάκη στις πρόσφατες επισκέψεις του στην περιοχή, οι οποίοι στο παρελθόν και οι δύο τους φωτογραφήθηκαν στην Προύσα κάτω από τη σημαία της ανεξάρτητης Δυτικής Θράκης. Ο κύριος Μουμίν, μάλιστα, κυνηγούσε γκιουλενιστές στον Δήμο του, αναγκάζοντας ακόμη και τον Μάκη Βορύδη να διεξάγει έρευνα εις βάρος του. Και τελικά ο ίδιος δήλωσε διπλωματική ασθένεια και δεν ασκεί τα καθήκοντά του στο Δήμο. Αλλά ο κύριος αυτός ήταν από τη Νέα Δημοκρατία προέρχονταν.
Αλλά στην Προύσα, σε εκδήλωση του Αλυτρωτικού Συλλόγου Αλληλεγγύης Τουρκονδυτικής Θράκης, είχε δηλώσει πίστη στον τουρκισμό του, αποκαλύπτοντας πως εκλέχθηκε με τη βοήθεια τουρκοφρόνων της μειονότητας. Προχωρώντας ένα βήμα παραπάνω, έθεσε ως αποστολή της διοίκησης του στο Δήμο Ιάσμου τον εναγκαλισμό του με τη μητέρα πατρίδα. Όλα αυτά κάνει πως δεν τα ακούει η Νέα Δημοκρατία. Αυτά τα ολίγαλ, διότι στη Νέα Δημοκρατία ενοχλήθηκαν από την πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ στη Ροδόπη και θέλουν να μιλήσουν στο σπίτι του κρεμασμένου για σκηνή. Να την αποδώσουν, λέει, στη σχέση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στον νομό του Φερχάτος Γκιούρ με το τουρκικό προξενείο στην Κομωτινή. Ο οποίος ήταν υποψήφιος και το 2019, χωρίς να εκλεγεί, τότε δεν τον ήθελε το τουρκικό προξενείο, τώρα ξαφνικά τον αγάπησε. Η Νέα Δημοκρατία θεωρήθηκε τόσο, λένε οι πληροφορίες, την πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ στην περιοχή που έστειλε εκτός από την κυρία Μπακογιάννη που πήγε εκεί στην περιοχή, στη Ροδόπη, να απειλήσει τα μέλη της μειονότητας ότι αν δεν ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία και εκείνη δεν θα τους κοιτάξει πλέον. Έτσι. Έχω μάθει ότι τους τάζει και σωριδών προσλήψεις ως συνειδηροφύλακες. Μάλιστα, έχει ήδη προσλάβει 2, λένε οι πληροφορίες, και έχει τάξει σε πάρα πολλούς προσλήψεις. Τύχες Γιάννη, τύχα πάντα για τη Νέα Δημοκρατία. Πραγματικά. Ισχύει. Ακούστε αυτό το ηχητικό τώρα. Θα στο εξηγήσω, είναι προεκλογικό σπότ της Νέας Δημοκρατίας, αλλά πραγματικά από τη στιγμή που έπεσε στο διαδίκτυο έχει σηκωθεί και η τρίχα. Τώρα δεν λέω ότι είναι δημοκρατών, γιατί αυτοί δεν έχουν τέτοιου είδους ευαισθησίες, αλλά ακούστε το και θα τα πούμε. Καλώ τον κύριο Πρόεδρε. Καλώ τον Κώστα, εδώ με το δεξί μπαίνω. Πάντα. Να σε καλά. Εδώ είναι το σπίτι, λοιπόν. Ναι. Καφεδάκι. Καφεδάκι, βέβαια. Ελληνικό. Ελληνικό, εδώ. Πώς τον πίνετε? Μέτριο. Ο καλύτερο καφέ. Πώς είναι, λοιπόν, τα πράγματα στο καινούριο σπίτι? Πρόεδρε μου, τι να σα πω. Νύχτα με τη μέρα. Θυμάμαι τη φορά που ήρθα και εσύ. Που ήταν Χριστούγεννα, που είχε κρύο. Και κρύο. Και έφυγα από εκεί σκεπτόμενο, παιδί μου, λέω τι σημαίνει τώρα να. Να είσαι στο δρόμο. Να είσαι στο δρόμο. Λοιπόν, πρόεδρε. Την κυρά μάνα μας μη δίνετε βοήθεια, ούτε μάγκουρα στο προσκεφαλό σήμα. Αυτό. Αυτό ήταν. Τώρα, τι καταλαβαίνετε εσείς? Ο άνθρωπος με τα 32 σπίτια εργαλειοποιεί την ανάγκη του άστεγου για ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του. Και δεν θα λέγαμε τίποτα, θα λέγαμε ότι στην προεκλογική περίοδο όλα επιτρέπονται, όλα απαγορεύονται. Τόσο έχουν δει τα μάτια μας σε αυτόν τον τόπο, ας δούμε και αυτό. Αλλά ο αθεόφοβος ο κ. Μητσοτάκης είναι ο άνθρωπος ο οποίος επί πρωθυπουργίας του νομοθετήθηκε το σχέδιο, το περίφημο σχέδιο Ηρακλής. Και ο περίφημος πτωχευτικός για τα κόκκινα δάνεια, όπου δεν δίνει πλέον κανένα δικαίωμα στον δανειολήπτη και χάνουν τα σπίτια τους. Όπου τα δίνει όλα στα fans και στους servicers. Είναι ο άνθρωπος που έχει αλλάξει το περίφημο άρθρο 390 του ποινικού κώδικα για το καταδίωκτο των τραπεζικών στελεχών, όπου πλέον χρειάζεται, είναι κατέγκληση η δίωξή τους. Δηλαδή, αν πιαστεί κάποιο από το Διοικητικό Συμβούλιο μιας τράπεζας να έχει καταχραστεί εκατομμύρια από την τράπεζα, δεν μπορεί αυτοπάγγελτα η εισαγγελία να ασκήσει δίωξη. Πρέπει να πάρει το OK του Διοικητικού Συμβουλίου της τράπεζας και των υπολείπων μελών της πλειοψηφίας. Απίστευτα πράγματα. Μόνο στη χώρα αυτή γίνονται. Γι' αυτό σας λέω για Κολομβία των Βαλκανίων. Ο άνθρωπος λοιπόν που νομοθέτησε όλα αυτά επισκέπτεται προεκλογικά έναν άστεγο πολίτη για να δείξει το ενδιαφέρον του για τα ψηφαλάκια. Μαυρογιαλούρος, κανονικός. Κανονικός μαυρογιαλούρος. Διότι αυτά τα πράγματα, αγαπητέ μου κύριε Μητσοτάκη, αν θες να τα κάνεις, αν θες δηλαδή να προσφέρεις τον κόσμο από τη θέση ισχύω στην οποία βρίσκεσαι, το κάνεις χωρίς να το μάθει κανένας. Ανιδιοτελώς. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα να το διαφημίζεις. Αν το διαφημίζεις, είσαι μαυρογιαλούρος. Τι μου λέτε τώρα? Στην Ελλάδα. Λοιπόν, αυτά. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε μαζί αύριο. Μέχρι τότε να περνάτε, να είστε καλά, προσέχετε τον εαυτό σας και να αγωνίζεστε για τα πάντα. Έπεφτε ξύλο σαν γινόταν φασαρία, ίσας να νουρίζε με χάδια και φιλιά.